Έχοντας στραμμένο το βλέμμα τους στο χρέος, το οποίο όπως είπαν ανέλαβαν όταν ορκίστηκαν να υπηρετούν τον συνάνθρωπο, οι 10 νοσηλεύτριες από την Κρήτη που ανταποκρίθηκαν σχεδόν στιγμιαία στο κάλεσμα για βοήθεια των υγειονομικών της Θεσσαλονίκης, αναχώρησαν από το νησί και από αύριο το πρωί και για 15 ημέρες αναλαμβάνουν εργασία σε νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας. Όλες τους έμπειρες νοσηλεύτριες και κυρίως έτοιμες να στηρίξουν τους συναδέλφους τους σε μια χρονική στιγμή που οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο, απλά είναι η καθημερινότητά μας αυτή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το μόνο που θέλω να πω, θέλω να ευχαριστήσω τον υποδιοικητή κύριο Αγαπίου, την κυρία Μπαμπουράκη και τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μπέα, γιατί από αυτούς νιώσαμε την ασφάλεια ώστε να πάρουμε αυτή την απόφαση. Έχουμε την αγάπη και τη στήριξη των δικών μας ανθρώπων, της διοίκησης, των συναδέλφων. Όλοι μας στείλανε καλή δύναμη. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Θεωρήσαμε καθήκον μας να πάμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας στην Πάνω Ελλάδα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να γυρίσουμε και αν χρειαστεί, που το εύχομαι να μην χρειαστεί, να βοηθήσουμε και εδώ όσο μπορούμε. Οι 10 νοσηλεύτριες δεν χρειάστηκε να κάνουν καν δεύτερες σκέψεις. Όπως είπαν, καθημερινά οι συνθήκες εργασίας τους τις φέρνει αντιμέτωπες με τον κορονοϊό και πως η σιγουριά τους ότι αν η Κρήτη το χρειαζόταν, οι συναδελφοί τους από τη Θεσσαλονίκη θα ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν, δεν τους άφησε άλλα περιθώρια. Ήταν μια απόφαση που την πήραμε τη στιγμή που μας ερωτήθηκε, γιατί ξέρουμε ότι πάμε εκεί, θα μπορούσε να ήταν κάποιος δικό μας άνθρωπος ή να χρειαζόμασταν εμείς αυτή τη βοήθεια και έπρεπε να τη δώσουμε. Γι' αυτό το πράγμα ορκιστήκαμε εξάλλου πριν αρκετά χρόνια. Αυτό που ζητάω από όλο τον κόσμο είναι να τηρεί τα μέτρα, να προσέχει ο ένας τον άλλον για να μην φτάσουμε σε χειρότερα αποτελέσματα, να ακούνε τους ειδικούς. Είναι ότι έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη και πιστεύω αν είχε ανάγκη και τα Χανιά, η Θεσσαλονίκη θα μας βοηθούσε και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει αλληλεγγύη. Μεταξύ μας, το νοσηλευτικό προσωπικό καταλαβαίνόμαστε. Κατά την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, τις νοσηλεύτριες συνάντησε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και ο υποδιοικητής, που τις συνεχάρισαν για την αλληλεγγύη που δείχνουν και την ετοιμότητα από τη μια μέρα στην άλλη να αποφασίσουν να βρεθούν μακριά από τα σπίτια τους και τους δικούς τους ανθρώπους, βάζοντας πάνω απ' όλα το καθήκον τους και την ανθρωπιά τους. Ιδιαίτερα υπερήφανοι για τους υγειονομικούς μας, τα παιδιά της Κρήτης, της υγειονομικής μας περιφέρειας, που φεύγουν, πετούν για να στηρίξουν τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Υποκλίνομαι στο μεγαλείο ψυχής και τη λεβεντιά τους. Υποκλίνομαι και δεσμεύομαι σε αυτούς, αλλά και σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους του ΕΣΥ, που αγωνίζονται ηρωικά σε αυτή την πρωτοφανή πανδημία, ότι θα τους σταθούμε και θα τους στηρίξουμε έμπρακτα, όπως μας στέκονται και μας στηρίζουν μέρα νύχτα μήνες τώρα. Η Κρήτη δίπλα στη Μακεδονία και όπως ανέφερε ο Υπουργός μας, ο Υπουργός Υγείας, πλέον είμαστε μία υγειονομική περιφέρεια. Τούτη την ώρα δεν χωρούν 7 διαφορετικές υγειονομικές περιφέρειες. Είμαστε μια υγειονομική περιφέρεια που καλείται να στηρίξει όλους τους ανθρώπους της χώρας. Τα έξοδα των γυναικών κατά τη 15ήμερη παραμονή του στη Θεσσαλονίκη έχει αναλάβει υπό το συντονισμό του και μέσω των υγειονομικών περιφερειών του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, η WIND, προκειμένου να στηρίξει τις νοσηλεύτριες και να επενέσει το έργο τους, θα τους παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν κλήσεων και χρήσης διαδικτύου για να επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους στο διάστημα που θα χρειαστεί να λείπουν μακριά τους. Την ίδια ώρα, η κυρία Μπορμπουδάκη ανακοίνωσε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός για τις κλίνες και τις ΜΕΘ στην Κρήτη επικαιροποιήθηκε και οι κλίνες αλλά και τα κρεβάτια σε ΜΕΘ διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Έχουμε ήδη ετοιμάσει τον στρατηγικό σχεδιασμό από αρχής της πανδημίας. Επικαιροποιήθηκε αργά τη Δευτέρα το βράδυ. Πλέον μιλάμε για 388 κλίνες COVID που μπορούμε να αναπτύξουμε σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης εφόσον χρειαστεί και 56 ΜΕΘ αποκλειστικά για COVID. Φυσικά αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι παρακολουθούμε συνεχώς τα επιδημιολογικά δεδομένα με τους ελιμοξιολόγους, τους εντατικολόγους, τους βασικούς μας συνεργάτες όλους αυτούς τους μήνες. Στη μάχη είναι και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το γνωρίζετε. Οι άνθρωποι που αποτελούν πλέον και αυτοί και έχουν μπει σαν πρώτη γραμμή για να μπορέσουν να μειώσουν τις ροές προς τα νοσοκομεία και εφόσον χρειαστεί είμαστε έτοιμοι για πλήρη ανάπτυξη.